Τον άνδρα που έβαλε φωτιά στην περιοχή της Νέας Μάκρης τα ξημερώματα της 5ης ψάχνει η αστυνομία, καθώς όλα δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε από εμπρησμό. Συγκεκριμένα για εμπρησμό έκαναν λόγο οι κάτοικοι της περιοχής, όσο και οι πυροσβεστικοί, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Λοιπόν, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση με μια φωτιά που δόθηκε, που ξεκίνησε στην περιοχή Λιβύση της Νέας Μάκης πίσω από τον Άγιο Εφραίμ στις 2:17. Μετά από 10 λεπτά είχαμε ένα δεύτερο μέτωπο στην Αγία Μαρίνα πίσω από το ρέμα της Οδού Περιπάτου. Κινητοποιήθηκαν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι πυροσβεστικοί, η Δήμη, η Περιφέρεια. Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια. Απομακρύναμε προληπτικά κάποιους ανθρώπους που ήταν το πρώτο μέτωπο κοντά στα σπίτια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 9 εναέρια. Οι επίγειες δυνάμεις μας, τα πεζοπόρα μας τμήματα, όλες οι υδροφόρες και όλα τα μηχανήματα του στρατού, του Δήμου Μαραθώνα, της Περιφέρειας Αττικής, τους οποίους ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι η 7η φωτιά στην περιοχή σε 9 ημέρες. Έχουμε ήδη στείλει διευρυμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Παραμένουμε στο σημείο, η φωτιά είναι σε ύφεση. Είναι σε συμπαγές δάσους και καταλαβαίνετε ότι παραμένει επικίνδυνη γιατί έχουμε αυξημένες ρηπές σε ανέμου. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Σας ανησυχεί ότι υπάρχει η πρόβλεψη για αύξηση της εντάσσεως των ανέμων αργότερα? Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα ξέρουμε και γι' αυτό έχουμε θέσει και την πυροσβεστική από τις πρώτες ώρες της πρωινές σε γενική επιφυλακή. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας αποφασίστηκε σε σειρά συσκέψεων που προηγήθηκαν τα τελευταία διαστήματα. Για την εφαρμογή μέτρων τάξης και ασφάλειας θα βρίσκονται επιποδώς όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της Θεσσαλονίκης, ενώ μετακινήσεις αστυνομικών θα υπάρξουν και από άλλες περιοχές της χώρας. Όπως έγινε γνωστό, ο αριθμός των αστυνομικών που θα πάρουν μέρος στα μέτρα ασφαλείας δεν θα ξεπεράσει τους 3.500. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δημιουργίες των ΜΑΤ και των ΙΜΕΤ θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και σε άλλα κομβικά σημεία της πόλης, όπου θα διέλθουν προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ από αέρος ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας θα εποπτεύει την κίνηση των ποριών. Την ίδια ώρα, επιτελικά στέλεχη της ελληνικής αστυνομίας θα βρίσκονται στο κέντρο επιχειρήσεων στο αστυνομικό μέγαρο, από όπου θα συντονίσουν τις κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων. Για την επίβλεψη των μέτρων, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έχει ορίσει 2 εισαγγελείς, εκ των οποίων η πρώτη θα βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας και η δεύτερη στο κέντρο της πόλης.